Η ανακοίνωση ενός σχεδίου επέκτασης των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών στην Αγγλία αναβάλλεται, μιας και είναι φανερό πως η κυβέρνηση θέλει να εξετάσει προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες. Ενώ η Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης έλαβε την απόφασή της πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα, το θέμα φαίνεται πως δεν είναι τόσο απλό. Η απόφαση αναμένεται τώρα να ανακοινωθεί στις 21 Φεβρουαρίου, όταν ο Μπόρις Τζόνσον θα αποκαλύψει το μακροπρόθεσμο σχέδιο της κυβέρνησης για τον κορονοϊό. Σε κλινικά ευάλωτα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, προσφέρθηκαν εμβόλια από το Δεκέμβριο, αλλά οι κινήσεις για την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα μικρότερα παιδιά θα περάσουν από το μικροσκόπιο πριν πάρθουν οριστικές αποφάσεις για αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα. Η κυβέρνηση φαίνεται να φρενάρει υπολογίζοντας και τις πολλές αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει για το θέμα.